Μισό. Live. Τέλεια. Λοιπόν, γεια σας. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Θα σου πω ακριβώς τι με έπιασε. Μόλις μαζευτούν λίγο παραπάνω κόσμος. Κάτσε να αλλάξω καπέλα. Να μπορέσω αυτό ή αυτό. Ή αυτό. Κόμπρα. Λοιπόν, είμαι μία κόμπρα. Είμαι μία κόμπρα. Είμαι ένας σταύρος. Ή είμαι ένας κόκορας. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα γίνω έλουρος, χέλι. Θα γίνω το φίδι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο απογευματινό μας live. Καλά, δεν κάνουμε πάντα live απόγευμα, απλά έτυχε τώρα, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες και είπα να κάνω ένα live. Γιατί ουσιαστικά θέλω να σας δείξω μια συνταγή που όντως νομίζω ότι ίσως και να μην γνωρίζετε πώς γίνεται πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ γρήγορα. Θα φτιάξουμε πατάτες με αυγά. Τώρα θα γελάσετε και θα πείτε, ρε φίλε, ανοίξαμε, πατήσαμε το κουμπί να σε δούμε για να φτιάξεις πατάτες με αυγά. Λοιπόν, έχουμε 7.000 στο Facebook, 7.200 στο Facebook. 3.900 στο Instagram. Είμαστε 4 και 7.5, 11.500. Πήγε 8.000 στο Facebook και 4.000 το Instagram. Οπότε είμαστε 8 και 4, 12.000 άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε αυτή την κάμερα. Οπότε θα σας δείξω μια συνταγή που όντως θα σηκωθείτε στο πικ εφή όλοι και θα πάτε να τη φτιάξετε. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι και εγώ σπίτι, κοιτάξτε. Είμαι σε μια φασάρα, μόλις τελείωσα τη γυμναστική. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα στην κουζίνα. Η κουζίνα είναι σκέτη. Εδώ ήταν τα όργανα γυμναστικής. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, τίποτα, απολύτως. Δεν έχω κάνει τίποτα στην κουζίνα. Η κουζίνα μου είναι έτσι όπως την άφησα το πρωί που μαγείρεψα. Ψέματα. Έφαγα και το μεσημέρι, αν πια το φαγητό. Έκανα δύο καφέδες. Οπότε είμαι σε μια φάση που δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Και πεινάω. Και θέλω να φάω. Και θέλω να φάω κάτι. Junk, δηλαδή να έχει την αίσθηση ότι τρώω κάτι λίγο πιο θερμιδογόνο, αλλά θα σας κάνω μια εκδοχή που όντως δεν την έχετε κάνει ποτέ σας και θα φάμε πατάτες με αυγά. Θα είναι το πιο light γεύμα που υπάρχει σε εισαγωγικά, γιατί θα νομίζουμε ότι τρώμε junk food, αλλά το φαγητό μας θα είναι τέλειο, δεν θα έχει καθόλου θερμίδες και ουσιαστικά θα είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα, γιατί θα έχει υδατάνθρακα, ισορροπημένο, η πατάτα έχει καταπληκτικό υδατάνθρακα. Πρωτεΐνη από τα αυγά μας, λιπαρά μόνο από ελαιόλαδο και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, είναι 9.500 στο Facebook και 5.300 στο Instagram. Οπότε 9.500 και 5.300, φτάσαμε τους 15.000. Μια χαρά! Λοιπόν, φύγαμε στην κουζίνα. Φύγαμε στην κουζίνα, πάμε την ιδιαίτερη κατασκευή. Είμαι live και στο Instagram και στο Facebook και για να σας αποδείξω ότι δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, κοιτάξτε, είναι μια άδεια κουζίνα, τίποτα. Δεν έχω ετοιμάσει τίποτα απολύτως και θα πάμε να φτιάξουμε βραδινό μαζί. Το βραδινό που θα φτιάξουμε σήμερα είναι ιδιαίτερο. Να βάλω την κάμερα από εδώ ή από εδώ. Διαλέξτε. Γιατί και εδώ θέλουμε και εδώ θέλουμε. Και τα δύο μας αρέσουν. Να το βάλω από εδώ, χτυπάει το φως πίσω. Αλλά ούτως ή άλλως θέλω να δείξω τι θα γίνει πάνω στο τηγάνι. Οπότε, ας αρχίσουμε μία από εδώ. Τέλεια. Εδώ. Θα ξανακαρφώσω. Ωραία. Το μαχαίρι είναι εδώ και περιμένουμε εμένα να ξεκινήσω. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά, όπως σας είπα, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Θέλω ένα τηγάνι, εδώ. Και σε 7 λεπτά από τώρα οι πατάτες με τα αυγά μας ήταν έτοιμα. Οπότε ετοιμαστείτε, γιατί όντως είναι η συνταγή μοναδική. Θέλω ένα τηγάνι και μία πατάτα. Μία πατάτα, ένα τηγάνι και πού είναι ο τρίφτης μου. Εδώ είναι. Έχω ένα τρίφτη να πάρω και ένα μπολ. Μπολ μου. Μπολ μου. Και ένα μπολ εδώ. Τέλεια. Λοιπόν. Μπολ. Τρίφτης. Old fashion τρίφτης. Και θέλω να πάρετε μία πατάτα. Οι πατάτες μου είναι πλημμένες.
Να μην νομίζετε ότι τις κοροϊδεύω, είναι πλημμένες. Αλλά έχουν τη φλούδα. Μ' αρέσει να χρησιμοποιώ και τη φλούδα στην πατάτα. Γιατί μ' αρέσει να χρησιμοποιώ και τη φλούδα. Ένα από το μάτι μου, εδώ. Να θυμάστε πάντα με πάντα ότι στη φλούδα βρίσκονται οι περισσότερες βιταμίνες από την πατάτα, οπότε δεν πρέπει ποτέ να τις πετάμε. Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα. Προκειμένου να κάνω τηγανιτές πατάτες και να γεμίσω θερμίδες και να βάζω μία κατσαρόλα με ένα σκασμό λάδι πάνω για να ψήσω τις πατάτες, που εντάξει, κάποιες φορές είναι ωραία διαδικασία, αλλά σήμερα δεν θέλουμε γιατί είναι βράδυ και θέλουμε να κάνουμε κάτι γρήγορο σε 10 λεπτά. Έχω μία πατάτα. Και αυτό που θα κάνω την πατάτα είναι να πάω και να την τρίψω τρίφτη. Δεν νομίζω να μην έχετε τρίφτη στο σπίτι, όλοι έχετε τρίφτη. Πάρτε την πατατούλα σας, τρίψτε εδώ στο τρίφτη. Ωραία. Και το μεταξύ, όλη η συνταγή θα γίνει με ένα τηγάνι. Οπότε εκτός του γεγονότος, καταλάβατε, το ότι είναι μια πεντανόστιμη συνταγή, πανεύκολη, junk food και healthy και τα έχει όλα, θα χρειαστεί μόλις και ένα τηγάνι, οπότε δεν θα χρειαστεί καθόλου πλήσιμο. Λοιπόν, την πατάτα μου εδώ στο τρίφτη. Για να δω κανένα σχόλιο. Μπράβο. Τι είπε, καλησπέρα Θάνο από Γέρακα, καλησπέρα. Πού είναι οι παντόφλες σου, με τα παπούτσια γυρνά σπίτι. Έκανα γυμναστική. Σας είπα, έκανα γυμναστική, γι' αυτό φοράω παπούτσια. Εντάξει, συνήθως κάνω και με παντόφλες γυμναστική, αλλά σήμερα δεν έτυχε. Λοιπόν, έχω τρίψει την πατάτα μου στον τρίφτη. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι έχει γίνει. Χαμός. Πατάτα τριμμένη στον τρίφτη. Άμα δεν τρίψω την πατάτα μου, θα πάω λίγο στον ορχήτη για να σας δείξω. Εδώ. Θα πάρω όλη την πατάτα μου και θα πιέσω λίγο με τα χέρια να φύγει αυτό το νεράκι που βλέπετε, το βλέπετε. Γιατί αυτό το νεράκι θα μου κάνει τις πατάτες μου να ψηθούν σε πολλή ώρα. Οπότε άμα πιέσω λίγο με τα χέρια, θα φύγει όλο το νερό και έχω ωραία πατάτα special ανέρωτη, ξενέρωτη. Πω πω, φτάσαμε 15.000 στο Facebook. 15.000 στο Facebook και 7.677 στο Instagram. Πω πω, Παναγία μου, έχει πιάσει άγχος, μου βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, οπότε τρίψαμε την πατάτα μας εδώ στον τρίφτη, καθαρίζω κιόλας, και μέσα στην πατάτα μου θα προσθέσω αλάτι, πιπέρι και ό,τι αρωματικό θέλετε, άμα έχετε, μπορείτε να βάλετε λίγο ρίγανη, μπορείτε να βάλετε λίγο θυμαράκι, ό,τι έχετε σπίτι βάλετε, και τίποτα να μην έχετε δεν πειράζει. Αυτό τώρα που κάναμε το συγκεκριμένο είναι ότι εδώ μέσα η πατάτα έχει αλάτι, πιπέρι και ρίγανη και ανακατεύω. Που σημαίνει ότι όλη η πατάτα έχει αρωματιστεί. Όσο τέλειες και να κάνεις τις πατάτες τηγανιτές, πάντα μα πάντα, γύρω γύρω έχουν αλάτι, αλλά στη μέση δεν έχουν ποτέ. Πάντα είναι άγευση στο κέντρο. Με αυτόν τον τρόπο το μείγμα μας είναι πεντανόστιμο και εύγευστο σε όλη την πατάτα. Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που έχουμε κάνει. Τώρα, έχω το τηγάνι όπως σας έδειξα και θα πάω και θα προσθέσω ελαιόλαδο εδώ. Και μόλις βάλουμε λαδάκι εδώ, κοιτάξτε πόσο λίγο που έβαλα, 2 κουταλιές σούπας. Θα πάρω όλο το μείγμα μου από την πατάτα, εδώ, θα το βάλω εδώ. Κρύο τηγάνι, γιατί πρέπει να μπορέσουμε να πατήσουμε το μείγμα. Και θα απλώσουμε εδώ, με το χέρι. Μία πατάτα κυρίες και κύριοι, μία πατάτα έχετε όλοι στο σπίτι. Νομίζω πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην μπορεί να κάνει αυτή τη συνταγή. Πιέζω την πατάτα με τα χέρια μου ώστε να κάνω μία κρεπούλα ουσιαστικά στο τηγάνι εδώ. Παίρνω και τις άκρες να φαίνεται ομοιόμορφα εδώ και έχω κάνει αυτό. Τρρ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 ρ! Οπότε, έτσι όπως είναι το τηγάνι. Έτσι να πλέον λίγο τα χέρια μου γιατί χειράβει. Τέλεια. Έτσι όπως είναι το τηγάνι, πώς θα μεταφέρω την κάμερα. Μισό. Γιατί πρέπει να το κάνω σωστά. Wow. Λοιπόν, έτσι όπως έχω το τηγάνι, πάει κατευθείαν πάνω στη φωτιά. Πόσες θερμίδες έχει αυτή τη στιγμή το τηγάνι μου? Το παίξα πολύ μάγκας και πήγα να μου πέσει το χαρτί. Πόσες θερμίδες αυτή τη στιγμή έχει το τηγάνι του? Έχει μία πατάτα, ελάχιστες, 200 θερμίδες, 150 θερμίδες, συν το λαδάκι μας. Οπότε 200 θερμίδες. Θα κάνουμε μία κρέπα ουσιαστικά, ένα pancake πατάτας, με πατάτα τηγανιτή που θα γίνει τραγανή από πάνω, τραγανή από κάτω και θα έχει τις λιγότερες θερμίδες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία της τηγανιτής πατάτας. Θα γίνει τραγανή, τόσο πολύ τραγανή, δεν θα πιστεύετε, θα κάνει χράκ όταν τρώτε και από μέσα θα είναι ζουμερή. Τώρα, πάμε λίγο στην πατάτα μας, εδώ, και θέλω να σας δείξω το μόνο σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, έχω κάνει λεπτή τη στρώση, είναι περίπου τόσο, εδώ δείχνω Instagram και εδώ δείχνω Facebook.
Γιατί θέλω να μπορέσει να ψηθεί σε real time. Υπάρχει τα τέντρα που ζέστη. Συγγνώμη. Έκανα γυμναστική πριν και ζεστάθηκα. Λοιπόν, θα βάλω εδώ πέρα. Κύριος, τέλεια. Αυτό που θέλω να προσέξω είναι ότι πρώτα απ' όλα μην έχετε το φόβο ότι θα διαλυθεί η πατάτα. Έχει άμυλο η πατάτα και επειδή τη σφίξαμε, καθώς ψήνεται, το άμυλο θα κολλήσει όλα αυτά τα μικρά τρίματα που κάναμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και να σπάσει και σε κανένα σημείο δεν μας πειράζει. Κάνουμε ένα σπιτικό φαγητό, οπότε δεν μας πειράζει να τα σπάσουμε. Κάτσε να φέρω από εδώ, γιατί τώρα θα είναι πιο ωραία από εδώ. Μπράβο. Τέλεια. Οπότε, αυτό που θέλω να κάνω εδώ πέρα είναι να δώσω χρόνο στην πατάτα. Θέλω περίπου 4 περίπου λεπτάκια από την κάθε πλευρά. 4 λεπτάκια από τη μία, 4 λεπτάκια από την άλλη. Γιατί άμα τώρα την ψήσω πάρα πολύ δυνατά, θα πάρει χρώμα από πάνω, θα πάρει χρώμα από κάτω, αλλά από τη μέση λίγο θα κρατάει, θα μου φαίνεται λίγο ομοί. Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και με βραστή πατάτα. Που γίνεται πολύ πιο γρήγορα με τη βραστή πατάτα, γιατί η βραστή πατάτα θα πάρει χρώμα κατευθείαν από πάνω, κατευθείαν από κάτω. Αλλά αυτή είναι πολύ πιο εύκολη γιατί δεν χρειάζεται να βράσουμε καθόλου πατάτες. Έχουμε φτάσει 18.200 στο Facebook και 9.000 στο Instagram. Υπάρχει 30.000 κόσμος αυτή τη στιγμή στα social media μου. Yes! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε, θα μπορούσα, κοιτάξτε εδώ που κουνιέται, κοιτάξτε. Το βλέπετε. Κουνιέται γιατί κόλλησε η πατάτα. Δεν θέλω να τη φοβάστε. Η πατάτα θα κολλήσει. Θα μπορούσα τα αυγά να τα κάνω σε άλλο τηγάνι, αλλά επειδή σας έχω προσκεφτεί ότι θα χρησιμοποιήσουμε ένα τηγάνι για να κάνουμε τη συνταγή, θα περιμένω να τελειώσει την πατάτα μου και μόλις τελειώσει την πατάτα μου θα κάνω τα αυγά μου. Που είναι ένα λεπτό διαδικασία. Και βασικά αυτό. Όση ώρα κάνει τώρα να γίνει η πατάτα, θα πάρω λίγο. Θα σας φέρω εδώ. Τέλεια. Μην αγχώνεστε. Απλά επειδή με τα κοιτάω την κάμερα φαίνεται ότι είναι αγχωτικό. Δεν έχω λεγόμενο στην κουζίνα μου. Δεν έχω κάνει τίποτα ως τώρα. Περιμένετε. Είναι σπατουλά μου. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να γυρίσω λίγο από το πλάι. Εδώ, την πατάτα. Να δω αν άρχισε να ψήνεται. Έχει αρχίσει να ψήνεται, αλλά θέλει λίγο ακόμα. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο από την άκρη. Τώρα δεν μπορώ να σας δείξω, αλλά μόλις γυρίσω θα το δείτε κι εσείς. Έχει αρχίσει να ψήνεται, αλλά δεν είναι έτοιμο. Όπως σας είπα, θέλει περίπου 4 λεπτάκια από την κάθε πλευρά. Αυτό που θα κάνω είναι πρέπει να βοηθήσω και την άλλη πλευρά με λίγο λαδάκι. Οπότε θα ρίξω λίγο λαδάκι τώρα. Εδώ. Και νομίζω ότι δεν το έχετε κάνει ποτέ σας, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος για να ψήσετε πατάτα τηγανητή. Γιατί ουσιαστικά. Τελείωσε το λάδι μου. Σω να γεμίσει λίγο λαδάκι. Εδώ. Εγώ γεμίζω λάδι, απλά επειδή το λάδι γράφει μάρκα δεν θέλω να κάνω τοποθέτηση. Περιμένετε, ρίχνω λάδι, ρίχνω λάδι. Αυτός είμαι. Περιμένετε λίγο μισό λεπτάκι, γεμίζει το λάδι. Και ουσιαστικά με το που κάνετε αυτές οι πατάτες με τα αυγά θα τρελαθείτε, γιατί μπορείτε να τις κάνετε όπως ακριβώς θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μπέικον, λουκάνικο, τυριά. Μπορείτε εκεί πέρα που τις κάνουμε healthy να τις κάνουμε super θερμιδογόνες. Εξαρτάται 100% από εσάς. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα σας δείξω την πιο light εκδοχή. Και κοιτάξτε εδώ. Πώς γυρνάει, το βλέπετε. Πατάτες νταρφέ. Εδώ. Έχει γίνει σαν pancake, το βλέπετε. Κόλλησε η πατάτα. Και όταν προσπαθήσω να τη γυρίσω, εδώ, άμα έχει κολλήσει αρκετά, θα γυρίσει και πάρα πολύ εύκολα. Όχι, θέλει λίγο ακόμα, βλέπετε, δεν έχει πάρει χρώμα. Δεν πειράζει όμως. Θα βάλω τέρμα τώρα το μάτι μου και θα πάρει χρώμα. Και όση ώρα παίρνουν χρώμα οι πατάτες, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις. Φτιάξε τορτίγια εσπανιόλ, θα φτιάξω. Λίγο λάδι και από την άλλη πλευρά, έβαλα. Τι παπουτσάκι φοράς, Adidas. Ευτυχώς που είσαι και εσύ για να μας δίνεις ιδέες τώρα που μένουμε σπίτι, Μαρία Κωστό, ευχαριστώ. Σε τι θερμοκρασία. Είναι αναλόγως τη φωτιά μας. Άμα είναι πολύ δυνατή η φωτιά μας, θα τη χαμηλώσουμε λίγο. Θέλουμε λίγο να είναι πριν το τέρμα, όχι τέρμα-τέρμα. Put some olive oil on the top of potatoes. Thank you for translating my recipe. I'm speaking Russian Greek. I love speaking Russian Greek. It's my favorite thing. And I think everybody can speak this English because it's very good and very nice. And you should speak that English every day because Russian English is the best English in the world. Το είπα καλά. Ναι, να ρίξουμε λίγο παρμεζάνα στο τέλος, να δέσει. Η Κρίση Ευθυμίου δεν χρειάζεται να ρίξουμε παρμεζάνα για να δέσει, γιατί θα δέσει μόνο του. Δεν γυρνάμε άμα δεν δέσει. Και μόλις έδεσε, μπορούμε να γυρίσουμε. Θέλετε να το κάνω live. Λοιπόν, 1, 2, 3. Κοιτάξτε. Η απόλυτη τραγανή πατάτα. Εσείς βέβαια δεν μπορείτε να το γυρίσετε όπως το γύρισα εγώ. Πιατάκι, γυρνάμε, τελείωσε. Και τώρα ουσιαστικά πρέπει να ψήσουμε άλλον τόσο χρόνο από την άλλη πλευρά. Και για να μην σας κάνω να περιμένετε, εσείς το κάνετε
Με ένα τηγάνι. Να βάλω άλλο ένα τηγάνι να ψήσω τα αυγά. Ε, αφήστε με. Οκ. Okay. Λοιπόν. Άλλο ένα τηγάνι. Εσείς με το που τελειώσετε τις πατάτες, θα ψήσετε κανονικά τα αυγά στο ίδιο τηγάνι και θα σερβίρετε. Οπότε βάζω ένα τηγάνι εδώ, λίγο λαδάκι. Ουχου! Τα live τα βραδινά, παιδιά, θα κρατάνε λίγη ώρα. Είναι για τις βραδινές munchies, αυτές τις λιγούρες που μας πιάνουν και θέλουμε να φάμε κάτι γρήγορο. Οπότε θα πιάνουν λίγη ώρα. Άμα ψήσετε τις πατάτες όπως σας έδειξα, 8 λεπτάκια τουλάχιστον στο τηγάνι, σημαίνει πως είναι ψημένες. Άμα τις ψήσετε λιγότερο, 5-6 λεπτάκια, σημαίνει πως θα ανάψετε στη μέση. Το λέω να το ξέρετε. Λοιπόν, έχω βάλει λίγο λαδάκι στο άλλο με το τηγάνι και μαντεύετε τι θα κάνω. Θα τηγανίσω 2 αυγά. Όχι ένα, αλλά 2. Γιατί είναι το βραδινό μου. Μην ακούσω τώρα, μπορούμε να κάνω ασπράδια ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε. Αυτοί που κάνετε γυμναστική και θέλετε την Κυριακή να φάτε κάτι πιο cheat day, μπορείτε να κάνετε την πατάτα όπως σας έδειξε και να βάλετε ασπράδια από πάνω μελέτα με λίγο γαλοπούλα και να φάτε. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να βάλω τα αυγά μου ολόκληρα, γιατί μ' αρέσουν τα αυγά να είναι ολόκληρα, να μην ξεφτυλιστούμε κιόλας. Ωραίος. 1, 2 και 3 μπορείτε να βάλετε και 4 μπορείτε να βάλετε. Και βέβαια αλάτι πιπέρι. Αλατάκι. Πιπεράκι. Εσείς θα βάλετε ένα τηγάνι, δεν θα βάλετε 2. Εντάξει. Και λίγο πιπεράκι. Και άμα δείτε, επειδή το κάναμε σωστά και επειδή θα το κάνετε και εσείς σωστά, όταν το κάνετε σωστά, γυρνάει τόσο εύκολα και έχει δέσει τόσο ωραία η πατάτα μας. Τη βλέπετε. Πήραμε πατάτα, την τρίψαμε στον τρίφτη και μπορεί να γυρίσω, αν θέλετε, σε ένα λεπτό και 60 φορές το συγκεκριμένο πράγμα για να μην σπάσει. Γιατί είμαι πάρα πολύ μάγκας και είμαι και ο πρώτος Indian Master. Άσχετο, έτσι το είπα. Λοιπόν, 1, 2. Όχι, εντάξει, κάτσε μην το καταστρέψω. Λοιπόν, το βάζουμε εδώ, ψήνουμε και από την άλλη πλευρά. Αρχίζουν να ψήνονται και τα αυγά εδώ πέρα. Και ουσιαστικά θα πάμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε τα αυγά. Ωραίος. Αυγά πατάτα. Νομίζω ότι στα ιστορικά της πατάτας τηγανητής με αυγά δεν ξαναυπήρχε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, επειδή σας έδειξα όλα αυτά που γίνονται στο τηγάνι, 2 αυγά και πατάτες. Τώρα θα αρχίσουν να λένε οι άλλοι από την Τζίκη, σκέφτε πατάτες με αυγά. Σπουδαίος. Δεν πειράζει. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει εσείς να φτιάχνετε τη συνταγή και να τις πετυχαίνει. Και όταν φτιάξετε αυτές τις πατάτες, όταν θα ξαναφάτε πατάτες αλλού τέτοιου είδους και είναι deep fried μέσα στο λάδι, συχαμένες, θα πείτε δεν μου αρέσουν. Εγώ θέλω τέτοιες πατάτες. Πιο χερθεί, πιο ωραίες και να τις γυρνάει κι άλλος έτσι. Γιατί είμαι πάρα πολύ μάγκας και μπορώ να γυρνάω όσο θέλω. Σωστά. Λοιπόν, πίσω η πατάτα. Καλά, κουνηγίνει. Γαμάτες. Και τα αυγά μου εδώ. Και όπως σας είπα, μπορείτε να ρίξετε ό,τι toppings θέλετε. Η συνταγή που έχω ανεβασμένη εγώ είναι νομίζω με λουκάνικα. Έχω κάνει την ίδια συνταγή με λουκάνικα από πάνω. Φαντάζεστε τι γίνεται, γίνεται χαμός. Εγώ δεν θα πάω λουκάνικα γιατί έκανα τόση ώρα γυμναστική. Άμα δεν φάω τα λουκάνικα. Τζάμπα έκανε γυμναστική, αλλά θα μου πείτε μπορείς να κάνεις γυμναστική για να φας τα λουκάνικα. Έχετε δίκιο. Οπότε θα βάλω λίγο... Με κοροϊδέψτε. Θα βάλω λίγο ανθόπιρο. Και το έχω βάλει σε ταπεράκι κανονικά όπως το έχει η μαμά. Θα βάλω ανθόπιρο. 10% λιπαρά το ανθόπιρο και... Πόσο της 100 πρωτεΐνη, περιμένω. Και... 11% πρωτεΐνη. Οπότε μπορώ να βάλω και 100 γραμμάρια. Λοιπόν, τα γράμμα είναι έτοιμα. Εδώ οι πατάτες είναι έτοιμες. Όπα, τι έκανες Άκη, γιατί το σπασες? Δεν το σπασά, θα το φτιάξω. Το φτιάξα. Και πάμε να σερβίρουμε. Λοιπόν, πιάτο εδώ. Ένα πιατάκι, ένα πιατάκι. Γκέστες από εδώ, γκέστες από εδώ. Εδώ και εδώ. Και ένα πιατάκι θέλω, τι πιατάκι να πάρω. Τι χρώματος, θα πάρω χρώματος μαυρουά. Εδώ είμαστε. Και κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πατάτα. Κοιτάξτε. Μία πατάτα, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Το πόσο τραγανή είναι, θέλω να τα ακούσετε. Μηδέν λάδι. 2-3 κουταλιές σούπας λάδι. Έχω τα αυγά μου εδώ. Πάνω ακριβώς από τις πατάτες μου θα βάλω αγγουλάκι. 1, 2. Να μην χάσουμε τα σπράδι, μα τι από το Θεό είναι. Εσείς το κάνετε με ένα τηγάνι. Και
Επειδή έχω τρελαθεί, θα βάλω και λίγο θυμάρι. Εδώ έχω θυμάρι. Αλήθεια. Λοιπόν, λίγο θυμαράκι εδώ. Και επειδή θέλω να βάλω και αρθότυρο. Εσείς μπορείτε να το κάνετε με λουκάνικο. Θα το κάνω έτσι πάρα πολύ χύμα. Θα βάλω το τυρί εδώ. Δεν μοιάζει. Και λίγο πιπεράκι. Και αυτό είναι το βραδινό μου. Με μία πατάτα, σε 10 λεπτά, φτιάξαμε πατάτα τεταρφέν με 2 αυγουλάκια, ανθότυρο, ξετιναχτείτε, σηκωθείτε από την καρέκλα, πάρτε μία πατάτα, πάρτε 2 αυγά και φτιάξτε το πιο light snack, cheat snack που έχετε δοκιμάσει. Γιατί όντως σου δίνει την εντύπωση ότι τρως κάτι βρώμικο, δεν σου δίνει. Αλλά οι θερμίδες που έχει είναι το 1/5 από τις θερμίδες που κανονικά θα είχε. Γιατί τις πατάτες άμα τις τηγανίζαμε θα ρουφούσαν λάδι, θα είχαν κορεσμένα λιπαρά, θα είχαν χαμός. Αν θέλετε ακόμα πιο light εκδοχή, μπορείτε τα αυγά να τα κάνετε ποσέ. Έχω βίντεο στο internet πώς να κάνετε τα τέλεια ποσέ αυγά. Ανθότυρο μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Λουκάνικα, μπέικον, ό,τι θέλετε. Δεν έχω απαντήσει σχόλια, κάποια μέρα πρέπει να απαντάω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μου είναι δύσκολο. Το βίντεο είναι αφιερωμένο στο Σάκη το Ρουβά. Σάκη! Για σένα. Ελπίζω να το δεις. Αυτά. Φιλάκια πολλά. Γεια. Τερματισμός. Τερματισμός. Κοινοποίηση. Έφυγε το Instagram. Πάμε στο Facebook. Τέλος.